Επειδή ο κυρίες και κύριοι Action 24 στην ωραία στιγμή της βραδιάς, στη χαρά της ζωής, τα φωτεινά πρόσωπα που είναι εδώ ήρθαν με τα ρεγάλα τους απόψε, τα καλούδια τους. Είναι ένα πολύ σοβαρό σχολείο, η σχολή Δούκα, αλλά σημασία έχει ότι τα παιδιά έχουν πρόσωπα που λάμπουν, Μαρία. Ακριβώς. Η νεανική επιχειρηματικότητα σαρώνει. Σήμερα ήταν να ήμουν μαζί σας το πρωί, αλλά έπρεπε να πάω και εγώ τα παιδιά μου σχολείο και δεν κατάφερα να έρθω. Πες μας, τι καινούριο μας φέρνετε απόψε. Καταρχήν να πω ότι ζήσαμε μια συγκλονιστική εμπειρία σήμερα στο Μολ, που μας φιλοξένησε για πέμπτη χρονιά την εκδήλωσή μας στην μαθητική εμπορική έκθεση του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Neon Junior Achievement Greece. Πάνω από 1000 παιδιά από 60 σχολεία από την κεντρική και νότια Ελλάδα παρουσίασαν τις καταπληκτικές μαθητικές επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Η ελπίδα της χώρας, λέμε κάθε Τρίτη, ότι είναι αυτό. Ακριβώς. Και είχαμε την πολύ μεγάλη τιμή να επισκεφθεί την εμπορική έκθεση και να απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από ό,τι ξέρω και ο Πρωθυπουργός ήταν θετικός μαζί σας. Πολύ. Έτσι. Πολύ, ήταν εκεί ο υπουργός. Ο κ. Δημαράς και ο Πρωθυπουργός είναι με την επιχειρηματικότητα. Βεβαίως, ήταν εκεί ο υφυπουργός παιδείας, ο κ. Δημήτρης Μπαξεβανάκης, ο οποίος και εκείνος ενθουσιάστηκε με τα παιδιά και είπε ότι θα εισηγηθεί στον υπουργό παιδείας να υποστηρίξει το πρόγραμμα αυτό της μαθητικής εικονικής επιχείρησης με κάθε τρόπο. Η ομάδα που είναι εδώ απόψε, μας έχει φέρει καλούδια, κάνει αυτό που χρειάζεται η χώρα τώρα. Τι χρειάζεται η χώρα τώρα, Μαρία? Ανάπτυξη με ελληνικά προϊόντα. Έτσι. Ρώσοι, Άραβες και αυτοί που θα μας φέραν τα λεφτά τους δεν ήρθαν ποτέ. Ποτέ δεν τα είχαν φέρει άλλωστε. Στις δικές μας δυνάμεις πρέπει να στηριχτούμε και τα παιδιά μας δείχνουν το δρόμο. Εντυπωσίασαν πραγματικά πάρα πολύ σήμερα στην μαθητική εμπορική έκθεση, τα εκπαιδευτήρια Δούκα. Ποιος θα μιλήσει πρώτος? Με τη μαθητική επιχείρηση The Olympian Boxes θα μας εξηγήσει η Χριστίνα Θεοδωρικάκου, η οποία η CEO, Χριστίνα η διευθύντρια της επιχείρησης. Είναι γενική διευθύντρια. Γενική διευθύντρια. Είναι και ψηλή και ψαρωτική. Έτσι, και θα μας πει τι είναι αυτά τα κουτιά, τι περιέχουν. Καλησπέρα. Είμαστε λοιπόν οι Olympian Boxes, η εικονική επιχείρηση των εκπαιδευτηρίων Δούκα. Είμαστε μία άκρος ελληνική και πρωτοπόρος επιχείρηση που έχει ως στόχο την προώθηση των ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων, όπου είναι φτιαγμένα από μικρομεσαίους Έλληνες επιχειρηματίες. Ξέρεις ότι αυτά γίνονται ανάρπαστα σε όλο τον κόσμο, έτσι. Ναι. Μακάρι να είχαμε 100 φορές την παραγωγή, αλλά δεν έχουμε μάθει ακόμη να δουλεύουμε πολύ στη χώρα. 100 φορές περισσότερα ελληνικά προϊόντα να είχαμε, θα ήταν γεμάτα τα ευρωπαϊκά και τα αμερικάνικα ράφια. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τους μικρομεσαίους παραγωγούς μέσω αυτής της προσπάθειας, αλλά παράλληλα να προβάλλουμε και την ελληνική μυθολογία, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία. Αυτό που με τρατάρατε εμένα, μιλάω λευκαδίτικα τώρα, είναι η εστία, έτσι. Έχουμε λοιπόν τρεις συσκευασίες. Είναι η Άρτεμις, η εστία την οποία έχετε μπροστά σας, και τέλος η Δήμητρα. Τα ονόματα των συσκευασιών είναι απολύτως συνδεδεμένα με τα περιεχόμενά τους, αλλά και με την ελληνική μυθολογία. Για παράδειγμα, η εστία, η οποία έχετε, ήταν η θεά του σπιτιού. Ναι. Επομένως, περιέχει ελληνικό καφέ, μουστοκούλουρα, παστέλια, μέλι ανθέων και φιστίκια υγιεινής. Σε αυτές τις εποχές που ζούμε, που η κοινωνία είναι κάπως απρόσωπη, θέλαμε να κάνουμε κάτι πιο συναισθηματικό, κάτι πιο οικογενειακό. Γι' αυτό συνδέσαμε την ύλη, που είναι τα προϊόντα, με το πνεύμα, που είναι η μυθολογία, για να τα προσφέρουμε στον κόσμο. Για να δεις πόσο σπουδαίο είναι αυτό, Χριστίνα, που κάνετε. Είχα βρεθεί κάποτε, είχα πάει για ρεπορτάζ στη Γαλλία και με καλέσαν σε ένα σπίτι φίλοι εκεί και πήγα να φτιάξω ένα καλαθάκι να τους πάω. Και βρήκα ένα ελληνικό λάδι, που το είχαν τυποποιήσει οι Ιταλοί βέβαια, ένα μπουκαλάκι σαν κολόνια ήταν. Και έκανε 17,5 ευρώ. Για να δείτε πόσο αξία, και μου λέει αυτός, πρόσεξε, το συσκεύασε η Ιταλία, αλλά είναι ελληνικό. Γι' αυτό είναι τόσο ακριβό. Για να δεις αν όλα αυτές οι ιδέες που έχετε γίνουν πράξη και τις ενσωματώσει μια εταιρεία ή εσείς να είστε αυτοί που θα φτιάξετε την εταιρεία, είναι πολύ σπουδαίο αυτό και για τη χώρα και για εσάς. Και παντρεύετε την παράδοση, τον πολιτισμό μας με τα προϊόντα μας, είναι εξαιρετική ιδέα. Όλοι μαζί την είχατε την ιδέα? Ναι, βέβαια ήταν κάπως δύσκολο στο να καταλήξουμε σε αυτό, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες. Έχετε κάποιο σοβαρό καθηγητή μαζί σας σίγουρα, γιατί όλα αυτά θέλουν και σοβαρό καθηγητή. Φυσικά δεν ήμασταν μόνοι μας σε αυτή την προσπάθεια και θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους υπεύθυνους καθηγητές μας, την κυρία Σοφία Σερδάρη και τον κύριο Ανδρέα Στριφτάρα, καθώς και την εθελόντρια βοηθό που ήρθε από τη Vodafone, την κυρία Μαριάννα Τερζιδάκη. Γιατί πραγματικά η καθοδήγησή τους ήταν καθοριστική. Για παρουσίασέ μας και τα άλλα τα παιδιά, πώς τα λένε, που είναι μαζί σας. Ευτυχώς, Γιάννη, φεύγουν από τη λογική του να διοριστούν στο δημόσιο τα παιδιά. Ευτυχώς. Ένα μισθό βρέξει χιονίσει ή να γίνουν επιδοματούχοι για να ικανοποιήσουν και τον κύριο Κεκέρουλου. Πες μας πώς λένε τους συνεργάτες σου.
Είναι η άλλη ταχυτάκια που είναι η Vice. Και κρατάει το Artemis, ποιο κρατάει. Κρατάω την Artemis, η οποία όπως γνωρίζουμε είναι η θεά του κυνηγιού και των βουνών. Γι' αυτό το λόγο περιέχει ρίγανη, τσάι του βουνού, φασκόμηλο και σπιτική μαρμελάδα, την οποία την έφτιαξε μια παραγιαγιά από την. Να τα εξάγουμε, παιδιά, έτσι όπως είναι, χωρίς καμία αλλαγή. Ναι. Και. Και τέλος είναι η Δήμητρα, την οποία την κρατάει ο Βασίλης. Βασίλης. Εγώ ονομάζομαι Βασίλης Ζώτος, είμαι υπεύθυνος μάρκετινγκ της επιχείρησης. Στα χέρια μου κρατάω τη Δήμητρα. Όπως πολύ ξέρετε, η Δήμητρα ήταν η θεά της γονιμότητας και της γεωργίας, γι' αυτό μέσα θα βρείτε λάδι, όσπρια, παξιμάδια και χυλοπίτες. Έχω να πω ότι ειδικά σήμερα στην έκθεση όλοι ήμασταν πολύ συγκινημένοι, διότι είναι πολύ ωραίο να βλέπεις και άλλα παιδιά να προσπαθούν για κάτι που αγαπάνε τόσο πολύ. Και όπως και εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολύ γι' αυτό, μάθαμε πολλά πράγματα. Μάθαμε κυρίως για την ελληνική παράδοση και τον ελληνικό πολιτισμό και για το πώς να στήσουμε μια επιχείρηση. Και είμαστε πολύ ευγνώμονες και προς το σχολείο μας, τα εκπαιδευτήρια Δούκα, που μας δίνει τέτοιες ευκαιρίες. Το επιδείο στηρίζει κάθε Τρίτη την προσπάθειά σας και όλο το κανάλι, το Action 24, είναι ο χορηγός επικοινωνίας. Εδώ πέρα είμαστε πρώτη λυκείου, αλλά στην ομάδα μας έχουμε και κάποια παιδιά από Τρίτη Γυμνασίου και από Δευτέρα Λυκείου. Είδατε, κύριε Δημαρά, πόση ωριμότητα έχουν, σαν να μιλάς με μεγάλους ανθρώπους, έτσι. Γι' αυτό είπαμε. Το έζησα σήμερα στη Βουλή η Ελλάδα, και το βλέπω και απόψε στο κανάλι. Η Ελλάδα δεν θα πεθάνει. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χαρά και την αισιοδοξία βέβαια, που μας δίνετε. Πριν τελειώσουμε. Η διευθύντρια, είσαι κλείνει. Θα θέλαμε να πούμε ότι έχουμε μαζί μας και τη Μαργαρίτα Παρασκευοπούλου, που είναι υπεύθυνη παραγωγής. Και τέλος τον Κίμωνα Τσίλερα, που είναι ο υπεύθυνος του οικονομικού τμήματος της επιχείρησής μας. Εσείς τρέχουν καλά. Παραγωγή, οικονομικά. Ο νέος τσακαλώτος δηλαδή.